καλησπέρα. Σίγουρα με αποκλειστικές πληροφορίες του Στάρ τις τελευταίες ώρες έχει επιτευχθεί μια ελάχιστη συνεννόηση μεταξύ της ελληνικής πλευράς και της πλευράς των δανειστών. Σύμφωνα με τις ίδιες κοινοτικές πηγές, οι οποίες μας ενημέρωσαν πριν από λίγο, διεξάγονται παρασκηνιακές συζητήσεις στη βάση των 5 σημείων τα οποία έχει αναφέρει τόσο ο Υπουργός Οικονομικών όσο και ο Γερούν Ντάις επί της χθεσινής συνέντευξης τύπου. Τα 5 σημεία της διαπραγμάτευσης είναι να υπάρχει ένα πρόγραμμα το οποίο θα βάζει σε μια σωστή βάση τα δημοσιονομικά, θα διατηρεί την τροχιά του χρέους αναλύωτη, θα έχει κάποιες προβλέψεις για την ανταγωνιστικότητα, θα υπάρχει πρόνοια να μην διαδραχθεί η σταθερότητα του χρηματοδοτικού συστήματος και δεν θα γίνουν μονομερείς ενέργειες. Όλα τα υπόλοιπα είναι ανοιχτά. Είναι ανοιχτή και η διατύπωση. Αν μιλάμε για νέο πρόγραμμα γέφυρα ή για παράταση ή για παράταση ενεργειακής σύμβασης, μου λένε όμως ότι και τα τρία είναι επουσιώδη. Το σημαντικό είναι να αντικαταστούν τα μέτρα τα οποία κρίνει η ελληνική κυβέρνηση πως πρέπει να αντικατασταθούν, ώστε να μπορεί να έχει αυτό το οποίο ονομάζουν οι κοινοτικοί αξιωματούχοι ownership, δηλαδή ιδιοποίηση του επόμενου προγράμματος. Αμέσως μετά θα ξεκινήσουν, μου λένε, και συζητήσεις για το τρίτο ελληνικό πρόγραμμα, οι οποίες θα κρατήσουν πολλούς μήνες. Είναι δηλαδή σε καλό δρόμο. Συγγνώμη, για να τι έχει αλλάξει λοιπόν, πες μου λίγο σε παρακαλώ πολύ. Τι έχει αλλάξει από το χθεσινό αδιέξοδο ή από τη χθεσινή εμπλοκή, τι άλλαξε σήμερα? Αν είναι διατεθειμένοι να συζητήσουν τη διατύπωση της συμφωνίας που θα ισχύσει, γιατί δεν το κάνανε χθες το Eurogroup? Το ίδιο δεν λέγανε χθες. Δεν έγινε μεγάλη συζήτηση. Η πηγή που ενημέρωσε το Star λέει ότι μετά την ομιλία Βαρουφάκη και την παραδοχή των 5 σημείων που μόλις αναφέραμε δημόσια, είναι σε θέση πια να συζητήσουν για τεχνικές λεπτομέρειες και για τα σημεία τα οποία θα ξεκολλήσουν τη σύνταξη ενός κοινού. Οι δηλώσεις Βαρουφάκη χθεσινές εννοείς? Όχι, ομιλία στο δηλώσεις όχι, Βαρουφάκη. Για δηλώσεις λέει. Χθεσινές δημόσιες δηλώσεις Βαρουφάκη στην συνέντευξη τύπου, στην οποία αναφέρθηκε στα πέντε σημεία της σύγκλησης. Τα ίδια πέντε σημεία που, όπως μου λένε, είχε πει και ο Γερούν Ντάιζεμπλουμ. Μπορούμε λίγο, μισό λεπτά, παρακαλώ, γιατί εγώ θα... Μια πολύ γρήγορη αντίδραση. Μπορούμε λιγάκι, παρακαλώ πολύ, να ακούσουμε λίγο καταρχάς, πριν δούμε τις δηλώσεις χθεσινές που κατευνάσανε τα πνεύματα. Δηλαδή βγήκανε από το Eurogroup εξαγριωμένοι που δεν έχει υπογράψει η Ελλάδα και μιλούσαν για Brexit και μπήκαν στις τηλεοράσεις και ακούσανε τον Βαρουφάκη και καθησυχάστηκαν και σήμερα συμφωνούνε. Για να δούμε τι είπε ο Βαρουφάκης μπαίνοντας σήμερα στο ECOFIN. Well, the next step is the responsible step. Europe will continue to deliberate in order to enhance the chances of and actually achieve a very good outcome for the average European. Not for the average Greek, not for the average Dutch person or the average German. We know in Europe how to deliberate in such a way as to create a very good solution, an honorable solution, out of initial disagreements. Now, do you